Ευχαριστούμε τον Βασίλη για τα καλά του λόγια. Πάντοτε είναι γενναιόδωρος στις παρουσιάσεις που κάνουμε. Τον ευχαριστούμε και για τον φιλόξενο χώρο. Ο Βασίλης Χατζιακόβου είναι ένας ρέκτης του βιβλίου και φαίνεται και από τις εισαγωγικές παρατηρήσεις του. Να ευχαριστήσω και εσάς εκ μέρους των εκδόσεων Επίκεντρο για την συμμετοχή σας στην παρουσίαση του βιβλίου του Σπύρου Πλακούδα, «Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1946-1949». Ο συγγραφέας κάνει μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επισήμανση που θα ήθελα να την επαναλάβω, ότι η βιβλιογραφία περί του ελληνικού εμφυλίου πολέμου προκαλεί δέος με το κολοσσαίο μέγεθός της. Δύο Έλληνες ακαδημαϊκοί, οι Μαρατζίδης και Αντωνίου, είχαν υπολογίσει προετών πως μονάχα η επιστημονική βιβλιογραφία περί του εμφυλίου περιέλαμβανε 171 έργα τα οποία γράφτηκαν μεταξύ του 1946 και του 2002. Σε αυτά τα 16 χρόνια έχω υπολογίσει ότι έχουν εκδοθεί περίπου άλλες 300 επιστημονικές μονογραφίες. Έτσι για τον εμφύλιο έχουμε σχεδόν 500 βιβλία, σημαντικές συμβολές, τα οποία όμως δείχνουν ότι για τον εμφύλιο υπάρχει ένα ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας πολύ μεγαλύτερο από όσο θα περίμενε κανείς 70 κάτι χρόνια μετά την έναρξή του. Είναι ίσως μία ένδειξη ότι η ελληνική κοινωνία συνεχίζει να έχει βιωμένο το θέμα του εμφυλίου και μάλιστα ο συγγραφέας κάνει δύο εξαιρετικά επίκαιρες επισημάνσεις τις οποίες θα αναφέρω στη συνέχεια. Με τόσα λοιπόν βιβλία για τον εμφύλιο, τι κομίζει ένα ακόμα βιβλίο? Θα σας πω την δική μου άποψη εισαγωγικά για να έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον επιθυμείτε, να συζητήσουμε στη συνέχεια. Το βιβλίο του Σπύρου Πλακούδα έχει δύο αναγνώσεις. Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι μία υποδειγματική σύνοψη των συζητήσεων, των αντιλήψεων, των απόψεων περί του εμφυλίου, καθώς και η παράθεση των σημαντικότερων γεγονότων. Αν θα ήθελε κάποιος να διαβάσει ένα βιβλίο εισαγωγής στον εμφύλιο, πραγματικά θα του το συνιστούσα ιδιαίτερα, δεδομένου ότι το βιβλίο βέβαια κυκλοφόρησε στην αρχική του μορφή στην αγγλική γλώσσα. Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, στο οποίο έγκυται και η ιδιαίτερη επιστημονική συνεισφορά του συγγραφέα, είναι ότι εξετάζει την στρατηγική των εμπλεκόμενων μερών. Και ενώ σε ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής βιβλιογραφίας το ερευνητικό ερώτημα είναι γιατί έχασαν οι αντάρτες, το ερώτημα του συγγραφέα είναι πώς και γιατί κέρδισε ο εθνικός στρατός. Και εκεί έχει μία άποψη η οποία είναι εξαιρετικά αναθεωρητική, εξαιρετικά πρωτότυπη. Λέει ότι στον εμφύλιο το μοναρχικό καθεστώς αποδείχθηκε προσαρμοστικότερο κατά μία δαρβινική έννοια από τον δημοκρατικό στρατό και υπερίσχυσε των ανταρτών. Το καθεστώς νίκησε όχι λόγω της βασιλευωμένης δημοκρατίας,
μια καχεκτική κοινοβουλευτική δημοκρατία που υπονομεύτηκε από το στρατό και το παλάτι, νίκησε επειδή εφάρμοσε μια αποτελεσματική και ευπροσάρμοστη στις εκάστοτες συνθήκες στρατηγική. Ο συγγραφέας έχει την τόλμη, αφού επισκοπεί τις τρεις περιόδους στην αντιμετώπιση του εμφυλίου, τις τρεις σχολές σκέψης, την παραδοσιακή που ήταν η αφήγηση των νικητών, την αναθεωρητική που ήταν η αφήγηση των ηττημένων και την μεταναθεωρητική, η οποία είχε μία πολύ πιο ισορροπημένη προσέγγιση και στην οποία υποθέτω ότι και ο ίδιος αυτοτοποθετείται, προσπαθεί να διαλύσει κάποιους μύθους περί εμφυλίου, όπως το ότι η αναθεωρητική σχολή σκέψης υποστηρίζει εν είδη απολογίας πως η αριστερά δεν επιδίωκε τη στρατιωτική σύραξη και πως εξωθήθηκε προς τον ένοπλο αγώνα από την λευκή τρομοκρατία. Σύμφωνα με τους αναθεωρητές, το ΚΚΕ επιδίωκε μία πολιτική καρότου και μαστιγίου προκειμένου να επιτύχει έναν μινιμαλιστικό στόχο, την πάυση των διώξεων και την αναγνώριση της αριστεράς ως ενός ισότιμου πόλου εξουσίας. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι το αρχιακό υλικό σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει τους εν λόγω ισχυρισμούς. Πριν δώσω το λόγο στους εισηγητές, θα ήθελα να σας κάνω κοινωνούς δύο πολύ σημαντικών επισημάνσεων του συγγραφέα με αφορμή τον εμφύλιο και την ιστορία του, οι οποίες εκβάλλουν στην σύγχρονη πραγματικότητα. Το πρώτο, ο συγγραφέας ιχνηλατεί στις ρίζες του εμφυλίου την δικτατορία των συνταγματαρχών, γράφοντας ότι η σταθερή διολύσθηση του μοναρχικού καθεστώτος σε αυταρχισμό διευκόλυνε την παρέμβαση του στρατού και του παλατιού στις πολιτικές υποθέσεις της χώρας, προλιένοντας το έδαφος για την κυδαιμονευόμενη δημοκρατία και την χούντα των συνταγματαρχών. Επίσης, μια δεύτερη επισήμανση που εκβάλλει στο σήμερα είναι ότι η αριστερή σχολή σκέψης, η αναθεωρητική περί τον εμφύλιο, ήταν το κυρίαρχο ιστοριογραφικό αφήγημα από την πτώση της χούντας και εντεύθεν, παρότι ιτήθηκε στο πεδίο της μάχης, η αριστερά εν τέλει νίκησε στο πεδίο της συλλογικής ιστορικής μνήμης της χώρας. Αυτό, κατά το συγγραφέα, μας οδηγεί στο ότι το αντιμνημονιακό στρατόπεδο άντλησε τα επιχειρήματα και την συνθηματολογία και κατ' επέκταση τη λαϊκή υποστήριξη από την εν λόγω σχολή σκέψης κατά την κορύφωση της ιδεολογικοπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ μνημονίου και αντιμνημονίου, μνημονιακών και αντιμνημονιακών, που ήταν η κυρίαρχη σύγκρουση στην Ελλάδα της κρίσης ανάμεσα στο 2010 και το 2005. Αυτές οι δύο επισημάνσεις του συγγραφέα δείχνουν ότι κατά ένα περίπλοκο τρόπο ο εμφύλιος συνεχίζει να δυναστεύει την ελληνική κοινωνία, συνεχίζει να επηρεάζει μερικές φορές καθοριστικά τον τρόπο σκέψης μας. Ίσως με μελέτες όπως αυτή του Σπύρου Πλακούδα θα
έπρεπε κάποια στιγμή να έρθει η ώρα του απογαλακτισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Και μετά από αυτές τις εισαγωγικές επισημάνσεις, το λόγο έχει ο διεθνολόγος Κλεάνθης Κυριακίδης. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές. Η εκδόση Επίκεντρο είναι προφανές ότι αποτελούν μια εγγύηση για την ποιότητα του βιβλίου από μόνες τους, αλλά εμείς θα αναφερθούμε στο περιεχόμενο του βιβλίου. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και το Art Polis Cafe για μια ακόμη εξαιρετική εκδήλωση και φιλοξενία. Επίσης θα μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω, επειδή είμαι εν ενεργεία αξιωματικός σε αίτηση αμετάκλητης αποστρατείας, αυτό σημαίνει ότι ακόμα φέρω στολή με πολύ μεγάλη περηφάνεια, να σας πω ότι θα ακούσετε προσωπικές απόψεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το πολεμικό ναυτικό, ούτε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και θα είναι καθαρά από την ιδιότητά μου ως διεθνολόγου. Για όσους δεν γνωρίζουν τον Σπύρο Πλακούδα, αυτό το βιβλίο αποτελεί μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Για εμάς που τον γνωρίζουμε, είναι μια απόδειξη σταθερής πορείας ακαδημαϊκής στο χρόνο, τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και επίπεδο προσφοράς μέσα από τις συγγραφές. Ξεκίνησε ο εκδότης εξαιρετικά λέγοντας ποια είναι ουσιαστικά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του βιβλίου. Γιατί αυτό το βιβλίο έχει κάτι το διαφορετικό, έχει κάτι το ενδιαφέρον. Πρώτον, κυρίες και κύριοι, πραγματικά αποτελεί ένα βιβλίο αναφοράς. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο κάποιος ο οποίος κατεβαίνει από τον πλανήτη Άρη και δεν έχει καμία σχέση με τον ελληνικό εμφύλιο, διαβάζοντάς το κατανοεί το τι έχει συμβεί. Και δεν το κατανοεί μέσα από ένα στήρο χρονολόγιο, αλλά από μέσα μία στιβαρή αλλά και γλαφυρή περιγραφή των γεγονότων με ανάλυση, με μία σημαντική ανάλυση. Το δεύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η προσωπική έρευνα αδημοσίευτων μέχρι πρότινος αρχείων. Άρα, μας φέρνει κάτι το καινούριο εξορισμού. Δεν θα διαβάσετε τα ίδια πράγματα που διαβάζετε σε άλλα βιβλία ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι θα διαβάσετε και κάποια πράγματα όπως και εγώ τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Και αυτά τα πράγματα τα οποία θα διαβάσετε έχει σημασία το ότι έχουν ισχυρότατες βιβλιογραφικές αναφορές. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει περάσει από το μικροσκόπιο και να μην έχει βιβλιογραφική αναφορά. Επόμενο πλεονέκτημα του βιβλίου είναι η μεταναθεωρητική προσέγγιση για την οποία έγινε ήδη λόγος. Πράγματι, ο συγγραφέας προσπαθεί, εσείς θα κρίνετε για το αν το πετυχαίνει, να μην έχει το γνωστό αφήγημα ούτε της κυρίαρχης δεξιάς, αν θέλετε, μετά τον εμφύλιο, ούτε του κύματος το οποίο επικράτησε μετά την μεταπολίτευση και κυρίως μετά το 81 η αριστερή αναθεωρητική σχολή. Εγώ μπορώ να συγκινηθώ ένα πράγμα, ότι όποια και να είναι η προσωπική σας άποψη για τον εμφύλιο, διαβάζοντας το βιβλίο θα στεναχωρηθείτε. Δεν είναι βιβλίο παραλίας, δεν χαϊδεύει τα αυτιά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει και περιγράφει με ακρίβεια τις σκληρότερες στιγμές του ελληνικού έθνους ή αν θέλετε της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού έθνους. Θα προβληματιστείτε, πιθανό να εξοργιστείτε, σίγουρα θα στεναχωρηθείτε, όμως και πάλι σας λέω, ο στόχος του βιβλίου θεωρώ ότι δεν είναι να χαϊδέψει τα αυτιά. Τέλος, κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, αν θέλετε, για εμάς που ασχολούμαστε ευρύτερα με τα θέματα των πολιτικών επιστημών, το βιβλίο προσφέρει ένα εξαιρετικό θεωρητικό υπόβαθρο για τον ανταρτοπόλεμο και για τον αντιανταρτοπόλεμο, κάτι που βοηθάει περαιτέρω στην κατανόηση της ανάλυσης όχι μόνο του συγκεκριμένου βιβλίου αλλά και όλων των βιβλίων που πραγματεύονται τον εμφύλιο πόλεμο. Τώρα θα μου επιτρέψετε να επικεντρωθώ σε 5-6 σημεία του βιβλίου. Το πρώτο, σύντομα όμως. Το πρώτο είναι η αποτυχία της Βάρκιζας. Επισημαίνεται εξαιρετικά από το συγγραφέα μετά την Βάρκιζα
η απουσία του καταμερισμού της εξουσίας, αλλά και των εγγυήσεων από τρίτα μέρη, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν καταστήσει βιώσιμη τη Βάρκησα. Ξέρετε, τα counterfactual στην Ξερολίμνη της Κοζάνης, από όπου κατάγομαι, χρησιμοποιούμε καμιά φορά αυτές τις εκφράσεις, what if, counterfactual. Είναι η ιστορία, λοιπόν, είναι η ιστορία η οποία γράφεται με το τι θα γινόταν αν. Ποτέ κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Όμως, πραγματικά αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι αν είχε καταμεριστεί η εξουσία, αν υπήρχαν εγγύησεις τρίτων δυνάμεων, πιθανόν η Βάρκηζα να ήταν βιώσιμη, να μην φτάναμε στον δεύτερο γύρο, να μην φτάναμε στον ουσιαστικό εμφύλιο. Δεν κρύβει με αφορμή την Βάρκηζα ο Σπύρος Πλακούδας ούτε την κόκκινη τρομοκρατία κατά τη Βάρκηζα, ούτε την λευκή τρομοκρατία μετά την Βάρκηζα, ούτε την κομμουνιστική βία στη Βόρεια Ελλάδα μετά την Βάρκηζα. Το δεύτερο κομμάτι, αν θέλετε, από επαγγελματική διαστροφή ως διεθνολόγος, έχει σχέση με την διεθνολογική διάσταση του βιβλίου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να συγχαρώ, αλλά δεν ξέρω ποιον, την εξαιρετική επιλογή για το εξώφυλλο του βιβλίου. Διότι πράγματι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους. Βλέπετε τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Και μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί μία από τις πρώτες απαρχές διαμάχης ψυχροπολεμικής. Σε αυτό το σημείο επισημαίνει ο Σπύρος ο Πλακούδας τα λάθη των Βρετανών, τα οποία συνήθως αποκρύπτονται, μερικές φορές, αν θέλετε, επικεντρωνόμαστε περισσότερο στους βόρειους γείτονες, με αποκορύφωμα την πολιτική του Τίτο, και ρίχνει φως σε αρκετά σημεία που αγνοεί η πλειονότητα των συμπατριωτών μας. Άλλωστε, όπως πολύ ορθά επισημαίνει και πάλι ο Σπύρος, με συγχωρείς Σπύρο για τον ελληνικό, ο ελληνικός αμφίλιος έχει διάφορες πρωτιές, όπως την πρώτη μεταπολεμική παρέμβαση, επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και την πρώτη αποστολή παρατηρητών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτές είναι πρωτιές. Θα προχωρήσω σε ένα άλλο σημείο που είναι η συμμετοχή στις εκλογές του 1946 του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Υπάρχει ο γνωστός αφορισμός, ο οποίος λέει ότι το ΚΚ δεν συμμετείχε σε εκλογές όταν έπρεπε και πήρε τα όπλα όταν δεν έπρεπε. Εκεί ο συγγραφέας αποδίδει γλαφυρά, αλλά και πάλι με ιστορική ακρίβεια, το ότι η πιθανότητα της συμμετοχής του ΚΚ σε εκλογές του 1946 θα του έδινε τουλάχιστον το 1 τέταρτο και το 1 τρίτο των ψήφων. Είναι μια εκτίμηση συγκεκριμένη, με βιβλιογραφικές αναφορές, και προχωράει ένα βήμα παραπάνω ο συγγραφέας για να αναλύσει το ρόλο αλλά και το κίνητρο της ανωτέρω απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα τότε του ΚΚ, τον Ζαχαριάδη, και τις στρατηγικές πολιτικές επιλογές που ακολούθησαν, προσωπικές επιλογές, οι δύο μεγάλοι παίκτες, αν θέλετε, στο διεθνές κομμουνιστικό στρατόπεδο της εποχής, φυσικά ο Στάλιν, αλλά και περιφερειακά ο Τίτο. Το τρίτο κομμάτι που θέλω να αναλύσω, μάλλον να περιγράψω ελαφρά, είναι το θέμα των Σλαβομακεδόνων μέσα στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Ξέρετε, μερικά πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα και στο διάβασμα και στην ανάλυση και δεν μπορεί να περάσουν απαρατήρητα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος όπως ο Σπύρος ο Πλακούδας να τα γράφει σαν να μην έχει καμία προσωπική, έτσι, εμπλοκή, οικογενειακή, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο να έχει αυτό που λέμε μια συναισθηματική φόρτιση. Δεν μένω Μακεδονία. Δεν μένω Μακεδονία. Νότια. Σε κάθε περίπτωση. Οι αναφορές στην, αν μου επιτρέπετε, αδιάκριτη βία εκ μέρους των επίσημων αρχών, αλλά οι κινήσεις του ΚΚ επίσης, όπως η υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία με τον ΝΟΦ είναι ο διάδοχος του Σλαβομακεδονικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου, αναλύονται εξαιρετικά. Είναι θέματα που επιβεβαίωσαν την αντικομμουνιστική προπαγάνδα. Λειτουργήσαν υπέρ του Εθνικού Στρατού. Επισημαίνεται επίσης, ιδιαίτερα δεδομένου του μακεδονικού ζητήματος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα στην επικαιρότητα, όχι από μένα, επισημαίνεται από τον συγγραφέα, ότι στο δεύτερο μισό του 1949 οι Σλαβομακεδόνες της τάξης του Δημοκρατικού Στρατού ήταν περισσότεροι από 7.000 σε σύνολο 14.000 μαχητών. Περισσότερα από τους μισούς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό
έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην δαιμονοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εξού και κομμουνιστικός μορτοπόλεμος, έχετε ακούσει από Βούλγαροι ή διάφορες άλλες εκφράσεις σχετικά με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος. Επιμένω στο πρίσμα των διεθνών σχέσεων, λόγω του γεγονότος στον εμφύλιο παραδόθηκε επίσημα και η σκυτάλη, αν θέλετε, της προστασίας Ελλάδας. Περάσαμε από μια βρετανική, δεν θα έλεγα επικυριαρχία, βοήθεια, λογική, επειδή η Βρετανία είναι η θαλασσοκράτηρα πριν τουλάχιστον το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες με το δόγμα Τρούμαν το Μάρτιο του 1947. Αυτό το πέρασμα περιγράφεται με εξαιρετικό τρόπο από τον Σπύρο Πλακούδα. Επόμενο σημείο είναι οι επιτυχίες του Δημοκρατικού Στρατού και η τελική αποτυχία. Ήδη γίναν κάποιες νήξεις για αυτό. Ο συγγραφέας όμως μας εξηγεί, και μας εξηγεί αν θέλετε και με στρατιωτικούς όρους, εγώ λέω πρώην συνάδελφος ο Σπύρος, γιατί τον Αύγουστο του 1947 και παρά την αμερικανική στήριξη ο Εθνικός Στρατός είχε αποτύχει πλήρως. Επίσης, γιατί επιχειρούσε σε 29 επαρχίες, ήλεγχε το 1 τέταρτο της επικράτειας, αναλύει το θέμα της προσφυγιάς 700.000 συμπολιτών μας, το θέμα της κήρυξης της κυβέρνησης του Βουνού και δίνει απαντήσεις, εξαιρετικές απαντήσεις σε κύρια ερωτήματα όπως το γιατί ο Στάλιν δεν αναγνώρισε την προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση, την κυβέρνηση του Βουνού. Κάτι το οποίο αγνοεί ο πολλής κόσμος. Επίσης η ρήξη του Στάλιν με τον Τίτο τον Ιούνιο του 1948, ιδιαίτερη σημασία προφανώς για όλη τη μεταπολεμική Ευρώπη, αναδεικνύεται μέσα από το βιβλίο ως ένας από τους κύριους παράγοντες, ίσως όχι ο πιο κύριος, αλλά ένας από τους κύριους παράγοντες για την έκβαση του εμφυλίου. Δεν νομίζω ότι πολλοί μπορούν να διαφωνήσουν σε αυτό, να φέρουν αντιρρήσεις. Αυτό το οποίο πιθανόν κάποιοι που δεν έχουν ασχοληθεί με τον εμφύλιο αγνοούν είναι ότι στα τέλη του 1948 και ιδιαίτερα τον Ιανουάριο του 1949, Ιανουάριο 1949, ακόμα υπήρχαν μεγάλες επιτυχίες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, των ανταρτών. Κατήχαν ακόμα την Καρδίτσα, την Άωσα και το Καρπενήσι. Πώς γίνεται λοιπόν μέσα σε ένα χρόνο να συντριβούν? Οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν ραγδαίες. Συμφωνώ με την δαρβινική προσέγγιση ότι προφανώς ο Εθνικός Στρατός μπόρεσε, αν θέλετε και με καινούργια ηγεσία, να έρθει πιο κοντά στον σύγχρονο τρόπο πολέμου, με κατάλληλη βοήθεια προφανώς από το εξωτερικό, από Βρετανούς, πολύ περισσότερο όμως από Αμερικάνους. Και τελικά είχαμε την μεγάλη ήττα στην Καστοριά το Φεβρουάριο, την εντολή του Στάλιν στο Ζαχαριάδη για άμεση διακοπή του αγώνα και τον Ιούλιο έρχεται η περίφημη απόφαση του Τίτο να ανακοινώσει και επίσημα πλέον ότι κλείνει παντελώς τα σύνορα με την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα οι αντάρτες να μην έχουν βάθος, να μην έχουν στρατηγικό βάθος. Προφανώς και πάλι στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, σας λέω πάλι είναι διαστροφή σαν διεθνολόγος, με αυτό ασχολούμαι, παίζει σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη του εμφυλίου και έχουμε μετά από τρίμηνο, μετά από την ανακοίνωση του Τίτο και τη μονομερία και χειρία του Κομμουνιστικού Κόμματος, ουσιαστικά δηλαδή την παραδοχή της ήττας. Το τελευταίο κομμάτι που θα πω, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι με έχει πληρώσει ο Σπύρος για να λέω μόνο καλά λόγια, θα πω μια μικρή διαφοροποίηση μόνο, δηλαδή θα μπορούσα να πιθανόν να ασκήσω μια πολύ μικρή κριτική, όχι ότι έχει άδικο, μπορεί να έχω εγώ άδικο, αλλά έχουμε μια διαφοροποίηση στο θέμα της επιχειρηματολογίας και το πώς αντιμετωπίζουμε από τη μία το θέμα του παιδομαζώματος και από την άλλη των παιδοπόλεων της Φρυδερίκης. Ειδικά εγώ έχω την αίσθηση ότι το παιδομάζωμα αποτελούσε μια πολύ σημαντική στρατηγική επιλογή, λανθασμένη προφανώς, δεδομένου του όπως γράφει ο συγγραφέας ήδη από το τέλη του 47 οι εθελοντές στο Δημοκρατικό Στρατό από τα τέλη του 47 δεν υπερέβαιναν το μόλις 10% των μαχητών. Συνεπώς το ότι υπήρχαν και παιδιά τα οποία πηγαίνανε είτε με την συγκατάθεση των γονιών τους, είτε ήταν καλύτερο για αυτά να βρεθούν σε κάποιες άλλες χώρες. Εγώ λίγο έχω κάποιο θέμα με το παιδομάζωμα σε αυτό το σημείο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και εκεί μπορώ να σας πω ότι είναι εξαιρετική η βιβλιογραφική έτσι, αναφορά του Σπύρου που με έχει κάνει να αναζητήσω περισσότερες πηγές για να μπορώ να αντικρούσω τα επιχείρηματά του. Τέλος. Το πιο ενδιαφέρον μέλος του βιβλίου, και με αυτό θα κλείσω ουσιαστικά, είναι το τελευταίο κεφάλαιο που επιγράφεται και θα ήθελα να δώσετε προσοχή τι μας διδάσκει ο εμφύλιος πόλεμος.
Δεν προτέθημαι να το αναλύσω, διότι προφανώς πρέπει να αφήσουμε λόγο και για το προσεχώς. Πρέπει κάποιοι να πάρουν το βιβλίο, άμα στα πούμε όλα θα έχει νόημα. Σας δίνουμε λοιπόν ένα ικανοποιητικό λόγο, αν δεν έχετε πιστεί ήδη, για να πάρετε στα χέρια σας ένα αληθινό κόσμημα, ένα βιβλίο που πραγματικά θεωρώ βιβλίο αναφοράς μέσα στα τόσα που έχουν γραφτεί για τον εμφύλιο, όπως και του φίλου μου του Στάθη, του Καλύβα και του Μαρατζίδη, ακούστηκε πριν τα εμφύλια πάθη, ένα εκπληκτικό βιβλίο. Και επειδή σε λίγο θα δοθεί ο λόγος και στον φίλο μου τον καθηγητή ή στον καλύτερο ιστορικό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου, τα βιβλία του «Η Ελλάδα και ο ψυχρός πόλεμος και η ιστορία του μεταπολεμικού κόσμου» επίσης μας βοηθάνε πάρα πολύ να κατανοήσουμε την ευρύτερη κατάσταση μέσα στην οποία εντάσσεται γεωπολιτική, αν θέλετε, εντάσσεται αυτό το τραγικό συμβάν, ίσως το τραγικότερο στην ιστορία του ελληνισμού. Αν θέλετε, μαζί με τη Μικρασιατική καταστροφή ή ένα-δύο ακόμα τόσο σημαντικά γεγονότα. Μπράβο στο στομάχι του Σπύρου του Πλακούδα που μπόρεσε και ασχολήθηκε με αυτό το βιβλίο. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά και φυσικά για τη γενναία απόφαση των εκδόσεων επίκεντρο σε ένα δύσκολο θέμα να βγάλουν ένα τέτοιο σοβαρό επιστημονικό πόνημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Κλεάνθη Κυριακίδη. Όχι, είμαι Κοζανίτης. Λοιπόν, προς το παρόν το λόγο έχει ο δημοσιογράφος της Καθημερινής Βασίλης Νέδος. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω ότι παρά είμαστε πολύ Μακεδόνες αυτό το πάνελ. Και ένας Μωραΐτης. Θα ήθελα να πω μια μικρή ιστορία. Όταν μου έστειλε ο... Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Όταν ο Σπυρίδου Πλακούδας μου έστειλε την πρόσκληση, πραγματικά είδα τίτλο βιβλίου «Κάτι που είχε να κάνει με τον εμφύλιο». Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα να είναι να απορρίψω την πρόσκληση. Το σκέφτηκα λίγο καλύτερα, ζήτησα να διαβάσω το βιβλίο, κατέληξα στα συμπεράσματα που έχουν αναφερθεί ήδη από τους προλαλήσατες. Πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, για να το πω έτσι, και για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προβληματικά, θα έλεγα, φύση με τριοπαθής, όπως εγώ, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι, είτε επικεντρώνοντας την αμιγώς επιστημονική βιβλιογραφία, η οποία είναι πάντα πολύ πιο χρήσιμη για την εξαγωγή νυφάλων συμπερασμάτων σχετικά με την περίοδο, είτε δει κανείς την πιο λαϊκή βιβλιογραφία πάνω στα ζητήματα, την μη επιστημονική βιβλιογραφία, θα έλεγε κανείς ότι το βιβλίο του Πλακούδα μπορεί να σταθεί και στις δύο κατηγορίες με πολύ μεγάλη άνεση. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται στον ερευνητή της περίοδου, μπορεί, όπως είπα, να απευθυνθεί άνετα και σε ένα ευρύτερο κοινό. Θα έλεγα ότι ο Πλακούδας περιλαμβάνει στο έργο του μια χρήσιμη αποτύπωση των κυρίαρχων επιστημονικών σχολών σκέψης όλων όσοι ασχολήθηκαν με τον εμφύλιο πόλεμο. Όπως και οι προλαλήσαντες, θα αναφερθώ και εγώ στην διάκριση που κάνει ανάμεσα σε παραδοσιακούς αναθεωρητές και μετααναθεωρητές. Και βεβαίως, αναφερόμενος στη μη επιστημονική βιβλιογραφία, διαχωρίζει ανάμεσα σε δύο κοσμοαντιλήψεις, την αριστερή και τη δεξιά. Βεβαίως, αν και δεν είναι νεωτερισμός η συγκεκριμένη επιλογή του Πλακούδα, είναι χρήσιμη καθώς εισάγει τον αναγνώστη άμεσα σε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει δεκάδες Ελλήνων και ξένων ερευνητών και έχει διχάσει σε σημαντικό βαθμό την κοινή γνώμη σε διάφορες στιγμές πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Η έρευνα είναι περιστατωμένη και η κουζίνα του συγγραφέα, η βιβλιογραφία, αναδεικνύουν τον χρόνο που έχει αφιερώσει. Εν ολίγης, δεν πρόκειται για μια πρόχειρη δουλειά. Εν τέλει, και ο Πλακούδας προσπαθεί να δώσει μια απάντηση σε πλευρές ενός πολύ συγκεκριμένου ερωτήματος. Τι σηματοδότησε ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος? Οι απαντήσεις που επιχειρεί να δώσει ο συγγραφέας αφορούν κατά κύριο λόγο τη στρατηγική διάστασή του. Παρουσιάζει λεπτομερώς και με εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση τα πρώιμα στάδια, αλλά και την κατεξοχήν εμφυλιακή περίοδο ανάμεσα στο 1946-1949. Στο πεδίο των επιχειρήσεων, όπου ο αρχικά κακά οργανωμένος εθνικός στρατός σταδιακά μετεξελίχθηκε σε ένα ικανό στρατιωτικό σώμα, σε αντίθεση με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, ο οποίος ειδικά τον τελευταίο χρόνο του εμφυλίου φιλορροούσε. Από στρατηγικής άποψης, είναι γνωστό ότι η αλλαγή προστάτη του ευάλωτου πολεμικά ελληνικού κράτους και η αντικατάσταση της Βρετανίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1947 ουσιαστικά έγειρε αποφασιστικά την πλάστιγγα υπέρ των τακτικών δυνάμεων του ελληνικού κράτους έναντι των κομμουνιστών ανταρτών.
Η συμβολή της Αμερικανικής Στρατιωτικής Συμβουλευτικής και Προγραμματικής Ομάδας στην αναδιοργάνωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε εκείνη τη φάση ουσιαστικά οδήγησε στη δημιουργία νέων δομών, οι οποίες επιβιώνουν οργανωτικά έως και σήμερα. Και αν κάνω λάθος, ο κ. Κυριακής μπορεί να με διορθώσει. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Άμυνας, δομές οι οποίες προέκυψαν από τις ανάγκες εκείνης της περίοδου. Η Βασιλική Αεροπορία, προκάτοχος πολεμικής αεροπορίας, ουσιαστικά απέκτησε την πρώτη μεταπολεμική εμπειρία της, διοργανώθηκε και αυτή στα αμερικανικά πρότυπα και στο τέλος του εμφυλίου ήταν αρκετά έμπειρη ώστε λίγο αργότερα να ενταχθεί στις δυνάμεις των συμμάχων που συνασπίστηκαν στον πόλεμο της Κορέας. Εκείνη την εποχή πρακτικά τέθηκαν και οι βάσεις για τη συγκρότηση των μονάδων καταδρομών, οι οποίες μετεξελίχθηκαν στην πάροδο του χρόνου στις ειδικές δυνάμεις που σήμερα αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο των ενόπλων δυνάμεων. Οι συγκεκριμένες ραγδαίες εξελίξεις εξχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων σε στρατηγικό αλλά και τακτικό επίπεδο πρακτικά εξασφάλισαν τη συντριπτική νίκη κατά του Αντάρτικου. Η ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος ήταν προδιαγεγραμμένη από τη στιγμή που οι Αμερικανοί αποφάσισαν να επενδύσουν βαριά στην Ελλάδα, αλλά και λόγω της σαφούς απόφασης αρχικά του Στάλιν και μετέπειτα του Τίτου να μην στηρίξουν τις αντάρτες. Όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε ήδη, το τέλος εμφυλίου ουσιαστικά ήρθε όταν η Ιουγκοσλαβία έκλεισε τα σύνορα. Ο Πλακούδας περιγράφει τη συντριπτική ήττα του Αντάρτικου που αποτελεί. Περιγράφει συντριπτική ήττα του Αντάρτικου ως μια πρωτοτυπία, ως ακόμη μια πρωτοτυπία η οποία καταγράφεται στον ελληνικό εμφύλιο ως προς την στρατηγική διάσταση του τι είναι ένα Αντάρτικο. Η πλέον βασική επιδίωξη κάθε Αντάρτικου είναι η διολίσθηση σε μακρύ χρόνο και η φθορά του αντιπάλου, κάτι που ο Δημοκρατικός Στρατός όχι απλώς δεν κατάφερε, αλλά αντίθετα οδηγήθηκε σε στρατηγική ήττα. Οι σοβαρές επενδύσεις στη στρατιωτική δομή και η υποδομή της χώρας είχαν βέβαια ακόμα ένα αντίκτυπο, αυτό της εξάρτησης και της υπονόμευσης ποιότητας δημοκρατίας μέσα στην Ελλάδα. Οι νικητές κυνήγησαν και απέκλεισαν τους ηττημένους, ενώ η Ελλάδα δεν ακολούθησε την εξέλιξη της φιλελεύθερης δημοκρατίας στη Δύση. Ο συνεταιρισμός εν ολίγης ήταν επωφελής και για τις δύο πλευρές. Ωστόσο, όπως ορθά αναλύει ο Πλακούδας στο βιβλίο του, η ξένη ανάμειξη στα εσωτερικά της Ελλάδας εκείνη τη φάση τελικά εξυπηρέτησε τις επιδιώξεις των ανακτόρων που βρέθηκαν να διαπραγματίζουν μεταπολεμικά τον ισχυρότερο ρόλο που είχαν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι Αμερικανοί προφανώς και είχαν στρατηγική επιδίωξη να εξασφαλίσουν την Ελλάδα έναντι του από βορρά κίνδυνου, δεν ήθελαν την διείσδυση, πολλό δε μάλλον την επικράτηση των κομμουνιστών. Ωστόσο, η εξελίξη σε επίπεδο τοπικής πολιτικής φέρνουν τη σφραγίδα της μεταπολεμικής ελληνικής μοναρχίας και των πολιτικών προσώπων τα οποία βρέθηκαν κοντά στο παλάτι. Η αναδίφιση σε ένα έργο που αφορά την εποχή του εμφυλίου δυστυχώς δημιουργεί ορισμένους ενοχλητικούς συνειρμούς και με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Και αυτοί βεβαίως συνδέονται αμιγώς με τη ρητορική η οποία χρησιμοποιείται και έχει επικρατήσει τα τελευταία 8 χρόνια. Ένθεν και ένθεν θα έλεγα του πολιτικού φάσματος με παραπομπές σε ένα πόλεμο ο οποίος τελείωσε πριν από σχεδόν 70 χρόνια. Υπό αυτό το πρίσμα, ένα βιβλίο για την πρώτη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σύγκρουση δι' αντιπροσώπων των δύο υπερδυνάμεων, ένας πρώιμος proxy war εκείνης εποχής, όπως λέμε και στις αίρες, αφενός βοηθάει την επιστημονική έρευνα, αφετέρου βοηθά στην ψύχρεμη αποτίμηση μιας κρίσιμης περίοδου της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Νέδο. Το λόγο έχει ο καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπασαραντόπουλε. Φίλες και φίλοι, πρέπει να πω ότι οι εκδόσεις Επίκεντρο έχουν μια πολύ ενοχλητική αρχίζει να γίνεται τάση να με καλούν να μιλάω σε παρουσιάσεις τους που έχουν να κάνουν με τον εμφύλιο πόλεμο. Μονίμως. Του Μουμτζή εδώ πέρα ήταν μαζί, δεν ήμασταν. Για τα Δεκεμβριανά επάνω στο Κολωνάκι, τώρα πάλι αυτό. Και μάλιστα την τελευταία φορά είχα πει ότι, ξέρετε, στην ελληνική βιβλιογραφία, αν μετρήσετε τα βιβλία που βγαίνουν για εμφύλιο πόλεμο από τον κατοχικό εμφύλιο όμως, μέχρι το 1949, αν τα μετρήσετε αυτά θα δείτε ότι είναι, και δεν κάνω πλάκα, είναι περισσότερα από τα βιβλία τα οποία βγαίνουν για όλες τις άλλες περιόδους της ελληνικής ιστορίας από των Μυκηναϊκών ανακτόρων μέχρι των ημερών μας. Και μάλιστα είχα πει την τελευταία φορά, εντάξει με τον εμφύλιο φτάνει πια. Δεν συμφωνώ ότι ο εμφύλιος, το είπε και ο κύριος Παπασαραντόπουλος και οι άλλοι ομιλητές,
ότι ο εμφύλιος είναι ένα καυτό θέμα που γίνεται αντικείμενο συζήτηση ή επίκλησης ή εργαλειοποίησης ένθεν και ένθεν. Όχι. Μόνο από τη μια πλευρά γίνεται. Η άλλη ήθελε να ξεχάσει. Το θεωρούσε μια στιγμή κατά την οποία ήταν κατώτερη της ιστορίας του έθνους. Δεν είναι καλό πράγμα ο εμφύλιος για τον αστικό κόσμο. Και ήθελε να ξεχάσει. Η μία πλευρά εργαλειοποίησε. Και έχει και ανάλυση, αναφέρθηκε και όλας ο κύριος Πλακούδας στο βιβλίο του, ότι αυτή η εργαλειοποίηση έπαιξε και ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις των ημερών μας. Η επίκληση της κρίσης, η φρασεολογία επίσης. Γερμανοτσολιάδος, Τσολάκουγλου. Πρέπει, για να μην πάμε μακριά, επιτρέψτε μου να θυμηθώ ότι υπάρχει στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος, το οποίο επώνυμα ο άνθρωπος με δήλωσή του, δημόσια δήλωση, χρησιμοποίησε το γεγονός ότι ο παππούς του πολεμούσε στο Δημοκρατικό Στρατό για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι είχε διορίσει τη μαμά του στο δημόσιο. Θα το θυμάστε. Είναι δημόσια η δήλωση. Επομένως, εγώ δεν θεωρώ ότι η συζήτηση περί εμφυλίου πολέμου είναι σοβαρή. Καθόλου σοβαρή δεν είναι. Απλώς υπάρχουν μερικοί τρελαμένοι, σαν τον κύριο Πλακούδα και μερικούς ακόμα, οι οποίοι προσπαθούν να μιλήσουν επιστημονικά. Και λέω πραγματικά ότι συμβαίνει να παίρνω μέρος στις εκδηλώσεις του επίκεντρου περί εμφυλίου πολέμου, γιατί βγάζει σοβαρά βιβλία. Βγάζει βιβλία που λένε κάτι καινούριο. Κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε ακούσει πριν. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Πλακούδας έχει και τη στιβαρή ιδεολογική. Θεωρητική κατάρτιση για να το επιτύχει. Τώρα, είναι μια μελέτη διεθνών σχέσεων. Δεν είναι μια μελέτη ιστορίας. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι μελετητές των διεθνών σχέσεων, οι οποίοι και με την έμφαση που έχουν και στις πηγές και με την ιστορικοποιημένη γνώση, αμέσως μαζί μας με τους ιστορικούς συνομιλούν. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Γιάννης Ιατρίδης, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος ιστορικός της περίοδου αυτής, είναι διεθνολόγος ο άνθρωπος. Διεθνείς σχέσεις κάνει. Πολιτική επιστήμη έκανε, έτσι. Λοιπόν, είναι μια μελέτη διεθνών σχέσεων με το θεωρητικό υπόβαθρο των διεθνών σχέσεων. Είναι μια διατριβή την οποία επόπτευσε η Μπέατρις Χόιζερ. Πρέπει να σας πω ότι η Χόιζερ είναι ένα από τα τιτάνια ονόματα στη διεθνή βιβλιογραφία και στην ιστορία, πρέπει να πω. Και αναφέρεται κυρίως σε αυτό το πεδίο μελέτης, το οποίο είναι πάρα πολύ αναρχόμενο, θα έλεγα εδώ και δύο δεκαετίες, πιο πολύ στην τελευταία δεκαετία, το counterinsurgency, που λέτε στις αίρες, εμείς στη δράμα δεν το χρησιμοποιούμε, λέμε τον όρο αντιανταρτοπόλεμος, απλώς είναι λίγο περίπλοκο στα ελληνικά, η οποία αναφέρεται στις στρατηγικές, όχι μόνο στην τακτική, στις μεθόδους στρατιωτικές, στις στρατηγικές με τις οποίες μια κυβερνητική δύναμη θα καταπνίξει μια ένοπλη εξέγερση. Έτσι, counter-insurgency μελέτες έχουν γίνει και για την ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Έτσι. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία, εδώ ίσως να χρειαζόταν ίσως και λίγο μεγαλύτερη έμφαση ακόμα, ότι τμήμα του counter-insurgency είναι πάντοτε η ανάγκη να κερδίσεις την ψυχή και το μυαλό των ανθρώπων. Έτσι, το αναφέρει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο κύριος Πλακούδας. Hearts and minds που λέμε. Ναι, τα hearts and minds, ακριβώς. Βλέπω ότι η αγγλοφωνία έχει επεκταθεί και πέραν της Βορείου Ελλάδος. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές εξελίξεις αυτό που συζητεί ο κύριος Πλακούδας. Είναι πολλά άλλα πράγματα μαζί, αλλά επιτέλους κάποιος συζητεί τις στρατιωτικές εξελίξεις. Έτσι, γιατί μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο, μόνο τον πόλεμο δεν μελετούμε. Και ο Σάκης ο Μουμτζής το είχε κάνει στο βιβλίο του. Αλλά όταν λέμε ότι είναι οι στρατιωτικές εξελίξεις, και τι άλλο. Είναι μία γκάμα πραγμάτων, την οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Είναι, εντάξει, το ότι είναι το πρώτο πεδίο μάχης δι' αντιπροσώπων του ψυχρού πολέμου. Ωραία, αλλά αυτό το ξέρουμε, είναι πολύ γνωστό. Εδώ που έχει μια πάρα πολύ καλή συζήτηση είναι συζήτηση των περιφερειακών εξελίξεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και όχι μόνο σε μία στιγμή. Έτσι.
έχει παραδείγματος χάρη άμεση διασύνδεση των ελληνικών εξελινοψηφιακών στην αρχή, στο 1946, με την Ιρανική κρίση. Είναι μια από τις σημαντικότερες κρίσεις. Εμείς, όπως ξέρετε, ό,τι δεν μας αφορά άμεσα, δεν το πολύ ξέρουμε, αλλά εκείνη την εποχή ήταν η πρώτη, μια από τις πρώτες κρίσεις μεγάλες του ψυχρού πολέμου. Όταν μάλιστα και η Σοβιετική Ένωση αρνήθηκε να αποχωρήσει από το βόρειο Ιράν που είχε καταλάβει και είχε μάλιστα στο τέλος προσπαθούσε να φτιάξει και αυτόνομο Κουρδιστάν. Όπου όμως, τι πολύ ενδιαφέρον, της αντιτάχθηκε το Ιρανικό Κομμουνιστικό Κόμμα για αυτό το πράγμα. Φαντάζεστε τι δυστυχία είναι να είσαι κομμουνιστής σε μια σιητική χώρα. Έτσι, όπου... Κι όμως, το Ιρανικό Κομμουνιστικό Κόμμα αντιτάχθηκε στη Σοβιετική Ένωση όταν θέλησε να κόψει ένα κομμάτι της εθνικής του επικράτειας. Δεν κάνω παραλληλισμούς. Okay. Υπάρχει η πολιτική του Τίτο. Έτσι, η πολιτική του Τίτο είναι φανερό ότι είναι κομβική. Έχει αντιμετωπιστεί ως τέτοια και στην... υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ο Τίτο λοιπόν είναι ένας παράγοντας, ένας κυριαρχικός παράγοντας στο κομμουνιστικό κίνημα στα Βαλκάνια. Προς αυτόν κυρίως απευθύνεται το ΚΚΕ και μέσω αυτού στη Μόσχα. Σπανίως αναφέρεται κατευθείαν στη Μόσχα. Και μου κάνει εντύπωση, θα ήταν ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε αυτό κάποτε, ότι όταν έχει ανάγκη να επικοινωνήσει πάντως απευθείας με τη Μόσχα, το στέλνει στο Δημητρόφ. Γιατί. Τι είναι ο Δημητρόφ? Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Βουλγαρικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά ήταν ο γραμματέας της Κομιντέρν, της Κομμουνιστικής Διεθνούς. Μα έχει διαλυθεί το 1943. Ας πούμε ότι δεν έχει διαλυθεί ακριβώς. Έτσι, γιατί ο διάβολος δουλεύει. Έτσι, δηλαδή στην πραγματικότητα η διάλυση της Κομιντέρν είναι λίγο για τα μάτια. Ο Τίτο λοιπόν σμπρώχνει το ΚΚΕ προς επιλογές εμφυλίου και το 1944 στα Δεκεμβριανά και το 1946. Δεν το κάνει μόνο τότε ο Τίτο. Πρέπει να σας πω ότι ο Τίτο θεωρείται αριστεριστής στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. Είναι ένας άνθρωπος που αρέσει η ρήξη, την επιζητή. Σχεδιάζει ένοπλη εξέγερση, λαϊκή εξέγερση στη Ιουγκοσλαβία πριν από την γερμανική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι, υπάρχει κριτική εναντίον του γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ο Τίτο φαίνεται ότι χρησιμοποιεί την διαδικασία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου στις διάφορες φάσεις της για να προωθήσει τα δικά του σχέδια περιφερειακής ηγεμονίας στα Βαλκάνια. Δεν ξέρω αν έχει ο Τίτο το 1946 ή το 1947, όπως λέει ο κύριος Πλακούδας, την ιδέα για άμεση διεκδίκηση της ελληνικής Μακεδονίας μέσω του εμφυλίου πολέμου. Εκείνη τη στιγμή το ΚΚΕ δεν το κάνει. Το κάνει το 1949, αλλά με όρους του δεν συμφέρουν τον Τίτο. Συμφέρουν τους Βουλγάρους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη διάσταση και βέβαια μην ξεχνάμε ότι παρά στις περιφερειακές διαστάσεις υπάρχουν και γενικότερα. Σας θυμίζω ότι ιστοριογραφικά στα Σκόπια ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος χαρακτηρίζεται ως ο μακεδονικός εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας. Έτσι. Το λέει και το Σύνταγμά τους το λέει. Αυτό, το διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Αυτό εννοεί. Έτσι. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες περιφερειακές διαστάσεις. Το έγραψε σήμερα νομίζω ο κύριος Συρίγος που βρίσκεται εκεί. Το ανέφερε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν λοιπόν πολλά επίπεδα, το διεθνές, υπάρχει το εθνικό και υπάρχει στη μέση το περιφερειακό, το οποίο παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάλυση που κάνει ο κύριος Πλακούδας και δεν μπορεί να είναι διαφορετικά σε αγώνα counterinsurgency. Έχουν πει πολύ καλά λόγια όλοι οι άλλοι, θα πω και εγώ μερικά. Η ανάλυση για τη Βάρκιζα. Κοιτάξτε, η Βάρκιζα πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργεί μέσα στη διαδικασία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Είναι πολύ συνηθισμένο σε εμφυλίους πολέμους από πολύ παλιά μέχρι σήμερα να υπάρχουν τέτοιου είδους συμφωνίες ειρήνης, οι οποίες στην πραγματικότητα εκλαμβάνονται και από τις δύο πλευρές ως ανακοχές για μια νέα φάση. Έτσι. Αυτό είναι η Βάρκιζα, το δείχνει πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει η εξέταση του εμφυλίου πολέμου ως διαδικασία. Και αυτό είναι πολύ ιστορικό, πολύ ιστορική σκέψη. Δεν είναι ένας χορός με προαποφασισμένα βήματα που εκτελείται μπροστά στα μάτια μας. Ποτέ δεν είναι έτσι η ζωή. Ο Στάλιν βέβαια επανειλημμένα χαρακτηρίζεται ως τυχοδιώκτης.
Δεν ξέρω, εγώ τον βλέπω ως ρεαλιστή. Εγώ θεωρώ τον Στάλιν πολύ σοβαρό άνθρωπο. Αρκεί να μην είσαι υπό την εξουσία του. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ, πάρα πολύ σκληρός ρεαλιστής, τυχοδιώκτης με τη δική μας οπτική, θα έλεγα. Δηλαδή, από την πλευρά των Ελλήνων κομμουνιστών, ναι. Ρίχνει ζάρι ο Στάλιν, τους αφήνει να το ρίξουν και σου λέει μετά θα σου κάνω κριτική άμα δεν βγει. Αυτό το είχα πει και προηγουμένως και σε άλλη τέτοια, είχε αρέσει τον κύριο Παπασαραντόπουλο. Και βέβαια μιλάει για, περιγράφει πολύ ωραία ως τμήμα της κατάπνιξης αυτό που ονομάζει την παντοκρατορία του στρατού που κορυφώνεται στην αυτονόμηση των ενόπλων δυνάμεων επί Παπάγου. Τώρα εδώ επιτρέψτε μου μια μικρή έτσι προσθήκη. Γιατί όμως έγινε αυτή η παντοκρατορία του στρατού? Ξέρετε, όταν έρχονται οι Αμερικανοί το 1947, έρχονται, τραβάνε τα μαλλιά τους για την κατάσταση που βρίσκουν το ελληνικό κράτος, τη δημόσια διοίκηση, το πολιτικό σύστημα, τραβάνε τα μαλλιά τους και για τη στρατιωτική διεξαγωγή του πολέμου. Διότι οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν κάποια στιγμή ότι επίλεκτες δυνάμεις κρούσης του ελληνικού στρατού το 1947 τοποθετούνται σε στατικά καθήκοντα φύλαξης. Φυλάνε χωριά. Αντί δηλαδή να τρέχουν να βρουν τον αντάρτη, να τον καταστρέψουν και μόνον έτσι μπορεί να κερδίσει ανταρτοπόλεμο, κάθονται και φυλάνε χωριά. Ποια χωριά φυλάνε όμως? Μπορείτε να βάλετε το μυαλό σας. Φυλάνε τα χωριά στα οποία ζουν οι ψηφοφόροι, οι σταυροδότες συγκεκριμένων τοπικών πολιτικών που έχουν τη δύναμη να προκαλέσουν, να αναγκάσουν το στρατό να φέρει να φυλάει τα πρόβατά τους. Λοιπόν, δεν γίνεται πόλεμος έτσι. Δεν γίνεται. Το χάνεις άμα κάνεις έτσι ανταρτοπόλεμο. Και έρχεται εκεί πέρα ο παπάγος και λέει εντάξει, έρχομαι εγώ, αλλά θα κόψω το χέρι οποιοδήποτε βάλει χέρι μέσα. Και το κάνει. Και αυτό τονίζει την ηγετική εικόνα του παπάγου. Είναι μεγάλη η αποτυχία του ελληνικού κράτους στο πρώτο διάστημα του εμφυλίου πολέμου. Και είναι μεγάλη η επιτυχία του μετά, βέβαια. Τώρα, μερικές διαφωνίες, αν μου επιτρέψει ο κύριος Πλακούδη. Λέει ότι οι τρεις γύροι, η αντίληψη των τριών γύρων, 43, 44, 46, 49, είναι μία αντίληψη της μη επιστημονικής, αστικής, ας πούμε, ιστοριογραφίας. Δεν είναι της μη επιστημονικής. Του Ιατρίδη το βιβλίο. Revolt in Athens, the Greek Communists, Second Round. Δηλαδή δεν είναι μη επιστημονική θέση. Τι συνέβη όμως πρόσφατα και έχουμε μία διαφορετική... είναι η θέση του Καλύβα και του Μαρατζίδη, οι οποίοι είπαν ότι παιδιά εμείς δεν βλέπουμε τρεις γύρους. Έναν γύρο βλέπουμε χωρίς διακοπή. Δεν διακόπτεται ο αγώνας. Μπορεί να πέφτει σε ένταση, αλλά δεν διακόπτεται η σύγκρουση, η ένοπλη σύγκρουση, οι επιχειρήσεις στρατιωτικές μεταξύ της Συμφωνίας της Πλάκας και των Δεκεμβριανών ή μεταξύ των Δεκεμβριανών και της γενίκευσης του αγώνα το 1946. Δεν υπάρχει μια νικήτρια δεξιά εναντίον μιας ηττημένης αριστεράς. Εγώ σε αυτό διαφωνώ πλήρως. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος δεν είναι ένας αγώνας δεξιάς εναντίον αριστεράς, όπου έχεις μια διάκριση 50-50. Είναι ο αγώνας ενός κόμματος του ΚΚΕ εναντίον όλων των άλλων κομμάτων. Από τη δεξιά, το κέντρο και την κεντροαριστερά ακόμα. Δεν είναι 50-50 ο συσχετισμός των δυνάμεων σε λαϊκή δύναμη μεταξύ των δύο πλευρών. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να σας πω ότι αυτός, κατά τη γνώμη μου, αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο δεν νίκησε το ΚΚΕ. Δηλαδή όλα τα άλλα και να υπήρχαν και ξένη βοήθεια, μα και στο Βιετνάμ έδωσαν ξένη βοήθεια. Μάλιστα πήγαν και με τους δικούς τους στρατιώτες, μισό εκατομμύριο στρατό είχαν στο Βιετνάμ οι Αμερικανοί. Δεν νίκησαν, διότι είχαν το 90% του κόσμου εναντίον τους. Εδώ λοιπόν η διαφορά η μεγάλη είναι η προδιάθεση αυτή της ελληνικής κοινωνίας. Ούτε νίκησε η δεξιά στον εμφύλιο πόλεμο. Στο Μιστοκλής ο Φούλης δεν ήταν αρχηγός δεξιάς και ήταν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης του κέντρου. Το κέντρο κατά βάση είναι αυτό που αναδεικνύεται ως ο κομβικός παράγοντας ο οποίος καθορίζει τη διεθνή θέση της Ελλάδας. Διαφωνώ επίσης και με την χρησιμοποίηση του όρου ιδεολογία της εθνικοφροσύνης. Αυτό είναι μια θέση των αναθεωρητών. Δεν είναι καμιά ιδεολογία. Αυτές που ονομάζονται εθνικόφρονες δυνάμεις στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο είναι έντονα αντίπαλες μεταξύ τους. Δεν έχουν μια κοινή στάση. Στην πραγματικότητα ο όρος εθνικοφροσύνη
είναι η ελληνική απόδοση ενός πολύ γνωστού όρου που χρησιμοποιείται διεθνώς εκείνη την εποχή για να δηλώσει τους μη κομμουνιστές, nationalists. Δεν το λέμε εθνικιστές στην Ελλάδα, το λέμε εθνικόφρονες. Ο βασιλιάς Παύλος δεν έχει ημιφασιστικό παρελθόν. Ο βασιλιάς Παύλος ήταν κεντρώος πολιτικά. Είναι μάλιστα πολιτικός φίλος του κέντρου. Η γυναίκα του. Ναι, καλά, εντάξει, αυτή η γυναίκα του πια έχει γίνει το μεγάλο φάντασμα της τέτοιας. Ναι, θέλω να πω, είναι κυρίως λόγω της αιών. Ας πούμε και το χρησιμοποιεί ο Βίτνερ, ένας άνθρωπος που είναι καταξοχήν αυτής της σχολής σκέψης. Αλλά θέλω να πω, δεν πρέπει νομίζω να ενδίδουμε τόσο εύκολα σε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Ο βασιλιάς Παύλος και πολιτικά ακόμα ήταν κεντρός. Δεν ήταν καν δεξιός, δηλαδή. Ούτε ήταν ο Μεταξάς, το καθεστώς Μεταξά φασιστικό πολίτευμα, σύμφωνα τουλάχιστον με τη διεθνή βιβλιογραφία και την κατάταξη. Θέλω να πω ότι και το αν προλύανε το έδαφος για χούντα που είπε ο κύριος Παπασαραντόπουλος, εγώ σε αυτό θα διαφωνήσω. Η χούντα ήρθε επειδή το ελληνικό πολιτικό σύστημα τα έκανε θάλασσα στη δεκαετία του 60. Δεν υπήρχε τίποτα το αναπόφευκτο στο να έρθει η Χούντα του 1967. Και αυτό ακόμα είναι μία άποψη της αριστερής και μάλιστα της μη επιστημονικής, θα έλεγα, και της επιστημονικής σε μεγάλο βαθμό, η αναπόφευκτη Χούντα. Ότι από τη στιγμή που δεν νίκησαν οι κομμουνιστές στον εμφύλιο πόλεμο θα γινόταν μια δικτατορία στην Ελλάδα. Όχι, δεν ήταν αναπόφευκτο. Τώρα, μία τελευταία έτσι σκέψη για να τελειώνω. Λέει ο κύριος Πλακούδας, υπάρχει πάρα πολύ ωραία ανάλυση ιστοριογραφική, τρεις σχολές σκέψης, ορθόδοξη, αναθεωρητική, μεταναθεωρητική και τις χωρίζει μάλιστα επιστημονική και μη επιστημονική βιβλιογραφία. Εκεί θα ήθελα κάποια στιγμή σου να κάνουμε και μια δημόσια διάλογο με τον κύριο Πλακούδα, να δούμε ποια είναι τα επιστημονικά και ποια τα μη επιστημονικά έργα, γιατί μερικά βρίσκονται πολύ στο μετέχνη. Λέει λοιπόν ότι η αριστερή σχολή σκέψης μετά το 89 συνεχίστηκε, μετά την πτώση δηλαδή των κομμουνιστικών καθεστώτων. Και εδώ μια επιμέρους διαφωνία, κύριε Πλακούδα. Δεν συνεχίστηκε απλώς. Επανασταλινοποιήθηκε μετά το 89. Δηλαδή εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερος δυστυχώς για μένα, θυμάμαι και το λέγαμε την άλλη τη φορά σε άλλη παρουσίαση με τον κύριο Παπασαραντόπουλο. Στη δεκαετία του 80 θυμάμαι τους γονείς των φίλων μου που ήταν κουκουέ εσωτερικού, μα δεν υπήρχαν πιο αντισταλινικοί άνθρωποι από αυτούς. Αυτοί κόντευαν να σου πούνε τι καλά που ο Σκόμπι που μας έσωσε. Έτσι. Και πού πήγε εκείνο το πράγμα, λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει μια επανασταλινοποίηση της βιβλιογραφίας στο χώρο της ελληνικής αριστεράς μετά το 89, θα έλεγα πιο πολύ μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90, μπορεί να είναι εξηγήσιμο με διάφορους τρόπους, λες και είναι μια προσπάθεια περιχαράκωσης, αλλά πάντως σας βεβαιώνω ότι δεν είναι απλή συνέχεια. Το να υπάρχει μια συνέχεια το καταλαβαίνει κανείς. Είναι σκλήρινση αυτό που έχουμε δει και στο επιστημονικό πεδίο. Δεν γίνεται κριτική σε βασικές επιλογές, κριτική επιθεμάτων, φίλες και φίλοι, για τις οποίες το ίδιο το κουκουέ έχει κάνει αυτοκριτική. Επομένως, η ιστοριογραφική εξέλιξη, πρέπει να και με αυτό θα τελειώσω, πρέπει να χωρίσουμε σε δύο επίπεδα τα πράγματα. Το ένα είναι το επίπεδο των δυστυχών επιστημόνων, οι οποίοι θέλουν να μάθουν και να γράψουν το τι έγινε. Τέτοιος είναι ο κύριος Πλακούδας. Σε αυτό το επίπεδο, λοιπόν, υπάρχουν πολύ καλά έργα. Είναι εξαιρετική η δουλειά που έχει γίνει. Στο επίπεδο όμως της δημόσιας συζήτησης, των δημόσιων προσλήψεων και της κοινής γνώμης και των εργαλειοποιήσεων αυτού του πράγματος, πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα δεν έχουν καθόλου καλυτερέψει. Τα πράγματα ποτέ δεν ήταν, θα έλεγα, τόσο ας πούμε μπερδεμένα και, επιτρέψτε μου τη φράση, μη έντιμα, όσο τα τελευταία 10 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου. Το λόγο έχει ο συγγραφέας Σπύρος Πλακούδας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους προλαλήσαντες. Ήταν υπέροχες οι παρατηρήσεις τους, ακόμα και οι διαφωνίες τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
και των υπεύθυνων εκδηλώσεων του φιλόξενου χώρου αυτού. Και ευχαριστώ όλους εσάς που θα αφιερώσετε μία μισή και δύο ώρες από το χρόνο σας για να υποστείτε αυτή την ταλαιπωρία. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα. Πρέπει να ομολογήσω ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί για εμένα μια ιδιαίτερη εκδήλωση, επειδή συμπίπτει χρονικά με ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή μου. Εν έτη 2014, 10 Νοεμβρίου, δρασκέλισα το κατόφλι του 9ου Συντάγματος Πεζικού στην Καλαμάτα για να υπηρετήσω και εγώ τα ελληνικά στρατά. Οπότε πρέπει να ομολογήσω ότι όταν ομιλούμε τώρα περί ενός βιβλίου περί στρατηγικής και δει περί του εμφυλίου πολέμου την τέταρτη επέτειο από τη στράτευσή μου, πρέπει να ομολογήσω ότι αυτό μου υπενθυμίζει πώς στη ζωή ενός Έλληνα, τουλάχιστον ενός άντρα Έλληνα, στρατός και ιστορία συμπίπτουν. Και επειδή δεν θα ήθελα και εγώ να ομιλώ, θα προτιμούσα να απαντώ σε ερωτήσεις, απλά θα ήθελα να επισημάνω το εξής, το οποίο βέβαια το έχουν αναφέρει και οι προλαλήσαντες. Αυτό δεν είναι ένα ιστορικό πόνημα. Ούτε ένα πόνημα περί πολιτικής ή περί κοινωνιολογίας, περί ιδεολογίας. Εγώ ειδικεύομαι στον Αταρτοπόλεμο. Insurgency που λέμε στην Πάτρα. Οπότε και στον αντίαταρτοπόλεμο, στο counter-insurgency. Οπότε, όταν εγώ ήμουν ακόμα φοιτητής στη Βρετανία, αναρωτιόμουν, μπα σε καλό τους, αυτοί οι Βρετανοί ακόμα παλεύουν σε εκείνη τη Helmand του Αφγανιστάν. Αυτοί οι Αμερικανοί, ο μακρύτερος πόλεμος στην ιστορία τους στο Αφγανιστάν. Εμείς πώς σε 3,5 χρόνια το λήξαμε το μάτς. Τι συνέβη τότε και γιατί ο πρόεδρος Λίτον Τζόνσον ονόμαζε το Βιετνάμ την Ελλάδα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και όπως νικήσαμε στην Ελλάδα θα νικήσουμε και στο Βιετνάμ. Γιατί αναρωτιόμουν, γιατί ακόμα και ο Ρόλινς που ήταν ο πρώην διοικητής της στρατιωτικής αποστολής της Βρετανίας δήλωνε ότι στη Μαλαισία θα υιοθετήσουμε τις ίδιες ακριβώς τακτικές όπως με την Ελλάδα. Γιατί η μεταπτυχιακή διατριβή μου ήταν πάνω στην αντιαντάρτικη στρατηγική των Βρετανών στη Μαλαισία. Και ακριβώς εξαιτίας της περιέργειας αυτής ανακάλυψα και εγώ τον κόσμο του counterinsurgency. Και σας πληροφορώ ότι στη χώρα μας με τόση παράδοση, τόσο στον ανταρτοπόλεμο όσο και στον αντιανταρτοπόλεμο, στο διάβα των αιώνων, δυστυχώς δεν έχουμε αποδώσει τη δέουσα έμφαση σε αυτό τον τύπο πολέμου. Και υπενθυμίζω κάτι το οποίο ίσως να μην γνωρίζει κιόλας το ακροατήριο. Ο στρατάρης Παπάγος, λίγα χρόνια μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, ήταν συγγραφέας ενός άρθρου στο Foreign Affairs για το πώς ζητάτε ένα αντάρτικο. Τότε ο όρος insurgency αποδιδόταν με τον όρο ή guerrilla warfare ή revolutionary warfare, δηλαδή είτε ανταρτοπόλεμος είτε επαναστατικός πόλεμος, επειδή κατά τον ψυχρό πόλεμο η συντριπτική πλειοψηφία των αντάρτικων κινημάτων ήταν κομμουνιστικά ανά την Ιφίλιο. Και διακρίνει κάποιος ότι η Ελλάδα αντί αυτά τα δόγματα από την εμπειρία του εμφυλίου πολέμου να τα υιοθετήσει, να τα ερευνήσει έτι περαιτέρω και να τα εντάξουν αργότερα στο curriculum των στρατηγικών σπουδών είτε στα πανεπιστήμια είτε στις στρατιωτικές σχολές, τίποτα. Δυστυχώς ισχύει το αφορισμός του Colin Gray, ένα άλλο ιερό τέρας της υψηλής στρατηγικής, ότι οι Αμερικανοί, και θα προσθέσω εγώ και άλλοι στρατοί πλην Βρετανών, ξεχνούν το προηγούμενο πόλεμο τον οποίο πολέμησαν ιδίως τους ανταρτοπολέμους. Και επειδή ακριβώς σημειώθηκαν ούκο λίγες πρωτιές κατά τον εμφύλιο πόλεμο, όχι μόνο στο πεδίο της στρατηγικής αλλά και στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, θα ήθελα να ανοίξω ένα διάλογο με το ακροατήριο και θα ήμουν στην ευτυχή θέση να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Όχι. Σύντομος και περίπτωση.